Στα Χανιά και στην Αχαΐα. Αντίστοιχα διατήρησε χαμηλό ποσοστό στα παραδοσιακά γαλάζια κάστρα. Α, δηλαδή στι Έρες, στη Λέσβο, την Καστοριά, τη Χίο και τη Λακωνία. Η Νέα Δημοκρατία διατήρησε τα υψηλά ποσοστά που παίρνει παραδοσιακά στην Λακωνία, στην Καστοριά, στη Μεσσηνία, στι Έρες και στην Ευρυτανία ενώ έχει χαμηλά ποσοστά σε περιοχέ που είχε υψηλά ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην Αχαία, την Κέρκυρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά και την Β' Πυραιό. Η Χρυσή Αυγή αύξησε το ποσοστό τη στι περισσότερε εκλογικέ τη περιφέρειε και αυτή τη φορά το υψηλότερο ποσοστό ήταν στη Λακωνία, όπω στι προηγούμενε εκλογέ, στο Κυλκή, στην Πέλα, την Ημαθία και τον Εύρο. Ενώ χαμηλά ποσοστά κατέγραψε στην Ευρυτανία, την Άρτα και του τρει νομού τη Κρήτη, το Ρέθμινο, το Λασίδη και το Ηράκλειο. Πάμε να δούμε τώρα πώ ψήφισαν οι Αθηναίοι κατά περιοχέ. Δηλαδή στι λεγόμενε λαϊκέ περιοχέ είχαμε επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ τρίτο κόμμα ήταν το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα στο Περιστέρι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 42,2% όπω βλέπουμε, η Δημοκρατία 19,2%. Στη Νίκαια 42,5% ήταν πολύ ψηλό όπως το πήρε και στη Νίκαια, η Δημοκρατία 17,5%. Παρόμοια εικόνα και στο κερατσινι δραπετσονα όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 42,95% και η Νέα Δημοκρατία 17,26%. Στο σύνολο της Αττικής, να δούμε την κάρτα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 36,47%, η Νέα Δημοκρατία 27,11%, η Χρυσή Αυγή 8,6%. Uh, πάμε να δούμε τώρα στα βόρεια προάστια, όπου είχαμε μεγάλο προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ τρίτο κόμμα ήταν το ποτάμι, όπω έγινε στη Φιλοθέη και στο ψυχικό. Συγκεκριμένα στη Φιλοθέη βλέπουμε 54,09% η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ 17,19%. Uh, και στην Κηφισιά 47,59, πολύ ψηλό ποσοστό και εδώ, και ο ΣΥΡΙΖΑ 22,09. Uh, το πιο ενδιαφέρον ίσως ποσοστό είναι Αυτών των εκλογών, πώ ψήφισαν τα νησιά που δέχτηκαν και το μεγαλύτερο κύμα των μεταναστών. Με τι άλλα να έχει ανεβασμένα τα ποσοστά τη εκεί. Σε όλα τα νησιά όπου είχαν δεχτεί μεγάλο κύμα προσφύγων, η Χρυσή Αυγή αύξησε το ποσοστό τη. Ε, χαρακτηριστικά, να δούμε στην ΚΟΤ, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε κατά τρει μονάδε, η Νέα Δημοκρατία κατά δύο σε σχέση με τι εκλογέ του Ιανουάριου, ενώ η Χρυσή Αυγή διπλασίασε το ποσοστό τη και από του Ιανουαρίου εκτοξεύτηκε στο 10,15%. Στη Σάμο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είδαν τα ποσοστά του να υποχωρούν από τρει μονάδε περίπου, ενώ η Χρυσή Αυγή ανέβηκε σχεδόν τέσσερι μονάδε και έφτασε στο 9,68%. Στη Λέσβο, που και εκεί είχαμε μεγάλο πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε πέντε μονάδε και η Χρυσή Αυγή από 4,61 έφτασε στο 8,34%. Μεγάλη αύξηση και εδώ. Στοιχείο: η Νέα Δημοκρατία υποχώρησε έξι μονάδε. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε σταθερό. Και η Χρυσή Αυγή ανέβηκε λίγο παραπάνω από μία μονάδα, σκαρφαλώνοντα το 5,82%. Πάμε να δούμε τη μάχη των μονοεδρικών τώρα. Πέντε λοιπόν από τι 7 μονοεδρικέ περιφέρειε τι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στι άλλε δύο την πρωτιά κατέκτησε η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένο, ο ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε στα Γρεβενά, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Σάμο και τη Φοκίδα, Ενώ η Νέα Δημοκρατία πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ την Ευρυτανία και τη Λευκάδα. Λοιπόν. Α, μπορούμε να δούμε και τι κάρτε με το ποιοι εκλέγονται.